Καλησπέρα σας κύριε Τσόχου, τι κάνετε? Καλησπέρα σας, πώς είστε? Τετάρτη σήμερα και όχι Τρίτη όπως μπερδεύονται κάποιοι. Από Τρίτη ξεκίνησε η εβδομάδα αυτή. Ναι, γι' αυτό μπερδεύονται. τι γίνεται στην πρωτεύουσα, την εξωτική? Δεν γίνεται κάτι διαφορετικό από ό,τι συνήθως. Δεν έχει, δηλαδή άμα δεν είχαμε και το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ σήμερα θα ήταν πολύ, έτσι, πολύ υποτονικά τα πράγματα. Καλά που έχουμε αυτό το μάσα μου για να κουνηθούμε και λίγο. Ναι. Έτσι δεν είναι? Πώς φαίνεται ότι δεν είδες χθες το παιχνίδι? Για σήμερα είπα, το είδα εννοείται, αλλά είπα για σήμερα. Τι γίνεται? Ναι. Χθες είχαμε άλλα έργα. Λοιπόν, μπορείτε, έχετε το δικαίωμα, όχι αυτό που λένε οι Αμερικανοί, να μην μιλήσετε γιατί ό,τι και να πείτε θα χρησιμοποιηθεί εναντίον σας, αλλά έχετε το δικαίωμα να ξεκινήσετε από όπου θέλετε. Από χθες το βράδυ ή σήμερα, ό,τι θέλετε. Όχι. Το μόνο που έχω να πω για το χθες το βράδυ, ναι, είναι ότι όποιος δεν το είδε, για οποιονδήποτε λόγο δεν το είδε, να κάτσει οπωσδήποτε να το δει. Γιατί? Οπωσδήποτε να δει αυτό. Γιατί ρε φίλε, να ξαναδώ ένα παιχνίδι που ξέρω το αποτέλεσμα, τι να κάτσω να το δω? Να δω τι. Εντάξει, εσύ, όχι να ξαναδεί. Ναι. Όποιος θέλει να το ξαναδεί, οκ, να το ξαναδεί. Λέω όποιος δεν το είδε. Γιατί... Α, να ξαναδώ, είπα. Ναι, να δω το παιχνίδι που ξέρω το αποτέλεσμα, ναι. Εντάξει, γιατί είναι ένα μνημείο. Είδε, θα το βάλουμε στο Μουσείο του Ποδοσφαίρου. Μπορεί να το κάνει σήμερα πριν το Ολυμπιακό ΠΑΟΚ, λες, ή όχι? Καλύτερα. Όχι, κάποια άλλη στιγμή. Σήμερα έχει φρέσκα κουλουριά, έχει πολύ πράγμα να δει. Γι' αυτό. Άμα αντέχει να δει και 6 ώρες ποδόσφαιρο, για τη χαρά του, δει από τις 6 ως τις 12. Αν δεν αντέχει 6, δει 4. Από τις 8 ως τις 12. Το 6 είναι το Ολυμπιακός. Το Λαμία, ο Παναθηναϊκός. Στις 6 να είναι το Λαμία Παναθηναϊκός. Είναι για hardcore καταστάσεις. Είναι για πολύ ατσαλωμένους. Γι' αυτό είπα στην αρχή της εκπομπής ότι θα είναι άδικο για το άθλημα, για το ελληνικό ποδόσφαιρο, να έχει δει κάποιος εχθές το βράδυ το μάτσα αυτό που είναι ένα από τα καλύτερα, ήταν ένα από τα καλύτερα των τελευταίων χρόνων, και να το συγκρίνει με το σημερινό Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Θα αδικήσει τις ελληνικές ομάδες 100%. Δεν είναι ότι δεν παίζει μάλλον. Εντάξει, γιατί χθες δεν είδαμε μόνο ένα απίθανο μάτσα, είδαμε και ομάδες του κορυφαίου επίπεδου και ποδοσφαιριστές του κορυφαίου επίπεδου. Δηλαδή ήταν το χθεσινό, ήταν masterclass που λένε και οι σεφ. Ναι. Δεν είναι, ξαναλέω, είναι μνημείο. Είναι ένα από τα 2, 3, 4 καλύτερα μάτς που έχω δει στη ζωή μου. Δεν υπήρχε ο ρυθμός, δεν υπήρχε η ποιότητα, δεν υπήρχε η ατομική ποιότητα ορισμένων ποδοσφαιριστών, τα πράγματα που κάνει ο Ντεμπρόινε, τα πράγματα που κάνει ο Μπεντζεμά στο μάτς αυτό είναι μνημείο. Ναι, εντάξει, τώρα με οποιοδήποτε και να το συγκρίνεις. Μπορεί να το συγκρίνεις και με το σημερινό Λίβερπουλ Βιαρεάλ, να είναι ένα, ξέρω εγώ, Τζούφιο 2-0 και να λες ότι παίζουν διαφορετικό άθλημα. Προφανώς, και αν συγκρίνεις οποιοδήποτε μάτς με το χθεσινό βραδινό, το αδικείς. Και να σου πω την αλήθεια, το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, αν δεν έχει γρήγορο γκολ, μέχρι το 20, μέχρι το 25 να βρει ένας από τους δύο ένα γκολ, δεν θα πέχει και πολύ από αυτό που είδαμε τη Μεγάλη Τετάρτη. Τη Μεγάλη Τετάρτη να κάνω τέμα. Όχι, τη Μεγάλη Πέμπτη. Μεγάλη Πέμπτη, ναι. Κάνω τώρα ένα σενάριο στο μυαλό μου και λέω, σήμερα στα σπίτια που υπάρχει μία τηλεόραση και υπάρχει και δέκτης της Κοσμοτέ, νομίζω από αύριο δικηγόροι θα έχουν δουλίτσα. Από τις 6 μέχρι τις 12 η βασική τηλεόραση θα παίζει μπάλα και μέσα στο σπίτι η δεύτερη θα είναι μια 14 στεναχωρημένη ή ένα monitor σε υπολογιστή. Θα έχουμε θέματα σήμερα, έτσι πως το σκέφτηκα τώρα. Από τις 6 κάποιος να δει, μετά στις 8 το match και μετά στις 10 το Champions League πάλι. Εντάξει, νομίζω μετά το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ δεν θα έχει τη διάθεση κάποιος να δει το Liverpool Villarreal. Εντάξει, θα είναι. Γιατί? Θα έχει ολοκληρωθεί, θα έχει δει τη ματσάρα του ελληνικού κυπέλου. Οι δύο καλύτερες ομάδες θα παίξουν. Ναι. Υπάρχει το ενδεχόμενο παράταση του Καραϊσκάκης, άρα θα συμπέσει τουλάχιστον ένα μισάωρο με το Champions League.
Αν και... Άρα θα παρακαλάνε όλοι ή όλες μάλλον για ένα γκολ στην αρχή. Τουλάχιστον να φύγει αυτό το άγχος. Αν μπει ένα γκολ δεν υπάρχει παράταση καμία ποτέ. Σωστά, δε, γιατί ισχύει το εκτός έδρας γκολ. Άρα μόνο με 0-0 πάμε παράταση. Κοίτα, δεις, δεν αποκλείεται. Είναι αυτό, αυτό είναι το σημείο που μπορεί να κάνει τη διαφορά. Το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ είναι ένα πάρα πολύ ωραίο μάτς. Αρκεί, ξαναλέω, κάποιος από τους δύο να έχει βρει γκολ μέχρι το 20, μέχρι το 25, μέχρι το 30. Μην έρθει το πρώτο γκολ στο 70-80, γιατί εκεί θα δούμε ένα ροκ τελευταίο 10-20 λεπτά το σημείο που θα πει τον γκολ. Αν όμως έρθει ένα γκολ στο πρώτο ημίχρονο, δεν λέω κατά ανάγκη στο 5 ή στο 10, γιατί προφανώς και το χθεσινό μάτς για να γίνει αυτό το epic, το βοήθησε πάρα πολύ το ότι είχε γκολ στο 3. Ναι. Θα μου πεις έτσι όπως έπαιζαν πως να μην είχε γκολ νωρίς. Σωστό. Αλλά τέλος πάντων είχε και στο 3. Δηλαδή πιο νωρίς δεν γίνονταν. Είχε 2 γκολ στο 10. Δηλαδή μετά γίνεται το έλα να δεις και κάθισαν όλοι και το είδαν. Έτσι λέω και στο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, αν υπάρξει γκολ σχετικά νωρίς, μπορούμε να δούμε ένα πολύ ποιοτικό παιχνίδι στα μέτρα των δύο ομάδων. Διότι εκεί αυτός όταν το έχει δεχτεί θα πάρει ρίσκα, θα υπάρξουν χώροι για τον άλλον, θα υπάρξει πίεση από αυτόν που χάνει, θα συμβούν πράγματα, ρε παιδί μου. Όσο το μάτς μένει στο 0-0 και σε αυτήν την ισορροπία του τρόμου, που όσο θα περνάει η ώρα και οι δύο θα σκέφτονται ότι αν δεχτούν τον γκολ θα γίνεται όλο και πιο δύσκολη η ζωή τους, θα δυσκολεύονται να πάρουν τρομερά ρίσκα. Θα πρέπει να πάμε μετά στο 70-75, όπου θα ανοιχτούν και οι δύο για να περάσουν. Οπότε πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις για να γίνει ένα μάτς πολύ καλύτερο βοηθάει το γρήγορο γκολ. Τώρα οι απουσίες που έχουν και οι δύο είναι απουσίες που κάποιες από αυτές προφανέστατα δεν θα ήθελα να τις έχουν, αλλά είναι και απουσίες που τις αντέχουν και έχουν μάθει να ζουν με αυτές. Δηλαδή Λουτσέσκο θα ήθελε το Βιερίνια, φαντάζομαι, περισσότερο από όλους. Λείπει και ο Ελκαντουρί, λείπει και ο Μιχαηλίδης, okay, που λείπει, πια είναι μια μόνιμη απουσία δυστυχώς. Αλλά νομίζω ότι το Βιερίνια θα ήθελε και για αγωνιστικούς λόγους, αλλά κυρίως για ψυχολογικούς λόγους. Διότι η μενταλιτέ του και η ψυχολογία του σε αυτά μάτς παίζει πάντα από καθοριστικό ρόλο. Τα έχει φάει τα μάτς του κουτάλι. Ξέρει πώς να διαχειριστεί και τις δύσκολες στιγμές και τις άσχημες στιγμές και τις καλές στιγμές και πώς να καθοδηγεί στην ομάδα. Νομίζω ότι αυτό θα του λείψει περισσότερο του ΠΑΟΚ από την απουσία του Βιερίνια σήμερα. Αλλά δεν είναι μια απουσία που δεν έχει μάθει να ζει με αυτήν ο ΠΑΟΚ. Προφανέστατα το Ελκαντουρί και έχει μάθει να ζει, λείπει πάρα πολύ συχνά. Και προφανέστατα με τον Μιχαηλίδη και με αυτήν πλέον έχει συνηθίσει να ζει. Τώρα για τον Ολυμπιακό, ο Μανολάς που λείπει είναι η απουσία της τελευταίας στιγμής. Νομίζω έτσι και αλλιώς στο τελευταίο διάστημα ο Πέδρο Μαρτίνης κλείνει τα μάτια και διαλέγει δύο από τις τρεις στόπερ και παίζει. Άρα δεν του αλλάζει και πολύ. Ένα Λάση Παπασταθόπουλος σε Μανολά στο κέντρο της άμυνας. Οπότε, okay, μπορεί να ζήσει με αυτήν την απουσία. Ο Φορτούνης είναι ένας παίκτης που μπορεί να τον βοηθούσε. Ξέρεις τι, πριν πάμε, Μιχάλη, πριν πάμε στο Φορτούνη, είναι καλό ή κακό, μάλλον το θέσω πιο σωστά, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα Μανολά και Σισε, σε σύγκριση δηλαδή αυτό που είδαμε στην Τούμπα και στην αγωνιστική αξία, ποδοσφαιρική αξία του Μανολά, ας πούμε, και αυτή του Σισε. Δηλαδή είναι καλό για τον Ολυμπιακό, καλό για τον ΠΑΟΚ αυτό το απρόοπτο της τελευταίας στιγμής? Πώς το έχεις στο μυαλό σου εσύ? Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι ο Μανολάς στην Τούμπα έκανε ένα πολύ καλό μάτς. Επίσης είναι αλήθεια ότι το Παπασταθόπουλο Σισε είναι το δίδυμο που έχει ταιριάξει καλύτερα στον Ολυμπιακό. Επίσης είναι αλήθεια ότι ο Μανολάς σε αυτά τα μάτς, τα ντέρμπι, βγάζει έναν πολύ έντονο χαρακτήρα που πολλές φορές βοηθάει την ομάδα του, παρασένει και τους υπόλοιπους σε πολύ πιο παθιασμένο παιχνίδι. Πολλές φορές θολώνει το μυαλό. Δεν θα έλεγα ότι αν τα βάλουμε στη ζυγαριά θα καταλήξουμε στο ότι
είναι πρόβλημα που λείπει ο Μανολάς ή είναι πλεονέκτημα που δεν λείπει ο Μανολάς. Υπάρχουν πράγματα στα οποία ο Ολυμπιακός θα βρει συν από το δίδυμο Παπασταθόπουλος Σισε και υπάρχουν πράγματα στα οποία θα βρει πλην. Γι' αυτό ακριβώς λέω ότι ο πιο κομβικός στο κέντρο της άμυνας είναι ο Παπασταθόπουλος και όχι γιατί είναι ο καλύτερος από τους τρεις, αλλά γιατί είναι αυτός που ταιριάζει καλύτερα με τους άλλους δύο. Δεν μοιάζει να είναι πολύ ταιριαστό το Μανολά Σισε ως κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Είτε το Παπασταθόπουλος Σισε είτε το Παπασταθόπουλος Μανολάς νομίζω δεν αλλάζει πολύ στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός ενδεχομένως με τον Σισε παίρνει πράγματα στο επιθετικό κομμάτι γιατί είναι πολύ, πολύ καλό στα στημένα και μπορεί να σκοράρει και το κάνει συχνά στην τέρμη. Παίρνει πράγματα από το passing game του γιατί οι δικές του διαγώνιες σαραντάρες μεταβιβάσεις είναι οι καλύτερες που έχει στην άμυνα του Ολυμπιακός. Είναι ίσως λίγο, παραμένει ίσως λίγο πιο γρήγορος ο Μανολάς ακόμα. Παραμένει πιο ψημένος στην ψυχολογία τέτοιου είδους αγώνων. Αλλά ξαναλέω, όχι, δεν θα έλεγα ότι χάνει πράγματα ο Ολυμπιακός που δεν μπορεί να αντιμετωπίσει ή κερδίζει πράγματα ο ΠΑΟΚ από την απουσία του Μανολά που είναι σημαντικά στην εξέλιξη του παιχνιδιού. Ναι. Δεν θα τη χαρακτήριζα κομβική απουσία από τη στιγμή που υπάρχει το δίδυμο Παπασταθόπουλου. Τώρα για το Φορτούνι το έλεγα, θα μπορούσε να πάρει πράγματα ως αλλαγή. Αυτό είναι που κάνει αυτή τη στιγμή ο Φορτούνι στον Ολυμπιακό, σε μάτς τα οποία δυσκολεύεται. Και αυτός όμως βοηθάει πολύ περισσότερο σε κλειστές άμυνες, άρα θα μπορούσε να βοηθήσει μόνο στην περίπτωση που ο ΠΑΟΚ είχε προβάδισμα στο σκορ και άρα είχε κλειστεί πίσω και ο Μαρτίνης έψαχνε τέτοιου είδους λύσεις, διότι σε περίπτωση που το μάτς είναι ισόπαλο ή έχει προβάδισμα ο Ολυμπιακός, προφανέστατα δεν θα έχουμε μια κλειστή άμυνα του ΠΑΟΚ. Ή τέλος πάντων σε περίπτωση που είναι ο ΠΑΟΚ έχει πρόκληση στα χέρια του, μπορεί να είναι και ένα-ένα και να κλειστεί ο ΠΑΟΚ στα τελευταία 15-20 λεπτά για να το κρατήσει. Μόνο σε αυτό το σενάριο θα βοηθούσε ο Φορτούνης, αλλά τέλος πάντων είναι μια απουσία ενός αναπληρωματικού, δεν μπορεί να είναι καθοριστική. Νομίζω ο Μαρτίνς προβληματίζεται για ένα-δύο πράγματα, ποιον θα βάλει center for. Δεν μπορώ να εικάσω που θα καταλήξει, αν θα καταλήξει τον Ελκαντουρί ή στον Τικίνιο. Ελαραμπή. Ελαραμπή ή Τικίνιο. Αυτό, ναι, για να ανάψουμε λίγο τα αλάρμ εδώ. Ο Ελαραμπή, τελευταία τον Ελαραμπή μάλλον, γιατί δεν τον προτιμάει ο Μάτιντς. Μου κάνει εντύπωση, ας πούμε, και καλό, τον έβαλε πολύ αργά. Ναι, είναι ένα καλό ερώτημα. Η αλήθεια είναι ότι κανείς από τους δύο δεν είναι στην καλή του κατάσταση. Επίσης η αλήθεια είναι και εμένα μου κάνει εντύπωση, θα σου πω γιατί θεωρώ λίγο διαφορετικούς παίχτες τον Ελαραμπή με τον Τικίνιο. Θεωρώ τον Τικίνιο καλύτερο center for σε μια ομάδα που ρολάρει πάρα πολύ καλά και παίζει πολύ για το center for της. Δηλαδή αυτό είναι ο Τικίνιο. Ναι. Θέλει να είναι στην κορυφή της επίθεσης μιας καλοδουλεμένης ομάδας που θα τον ταΐζει. Διότι είναι πολύ πιο δυνατός, είναι λιγότερο καλός εκτελεστής από τον Ελαραμπή αλλά πολύ καλύτερος μέσα στο κουτί. Δεν βγαίνει πολύ έξω από αυτό. Βγαίνει, αλλά δεν βγαίνει όσο βγαίνει ο Ελαραμπή. Γενικά είναι ένας σέντερφορ ομάδας. Τάισε τον και έχει μια ομάδα που δουλεύει καλά για αυτόν, τουλάχιστον στο επιθετικό κομμάτι, και θα σου κάνει 15-20 γκολ τη σεζόν. Ο Ελαραμπή είναι άλλο πράγμα. Είναι υψηλότερης ποιότητας ποδοσφαιριστής, πολύ καλύτερης τεχνικής κατάρτισης ποδοσφαιριστής, ποδοσφαιριστής που ακόμα και αν η ομάδα δεν είναι καλά, μπορεί ο ίδιος με ατομική του ενέργεια να βρει γκολ, να φτιάξει γκολ. Ο Τικίνιο δύσκολα θα φτιάξει, μόνο θα βάλει. Ο Ελαραμπή θα φτιάξει και θα φτιάξει και αρκετά συχνά. Συνεπώς η λογική θα έλεγε ότι σε αυτό το κομμάτι της σεζόν, στο μεγάλο κομμάτι της σεζόν, που ο Ολυμπιακός δεν είναι καλά, ο Ελαραμπή θα είχε προτεραιότητα. Ναι. Δεν συμβαίνει αυτό. Δεν συμβαίνει αυτό γιατί έχει να κάνει και με τις φυσικές του δυνάμεις, γιατί έχει να κάνει και με τον τι θα γίνει την επόμενη σεζόν και αν θα είναι εδώ Ελαραμπή ή όχι, ενώ Τικίνιο εκτός εξαιρετικού απρόπτου θα είναι εδώ. Είναι πολλοί παράγοντες που μπορείς να σταθμίσεις. Από την άλλη ξαναλέω, κανείς δεν είναι καλά, δηλαδή στα καλά του.
Νομίζω, αν ήμουν στη θέση του Πέδρο Μαρτίνς, σήμερα θα έβαζε βασικό τον Ελαραμπή. Αλλά δεν θα απέκλεια το ενδεχόμενο να βάλει ξανά τον Τικίνιο. Ίσως να έχει να κάνει και το ότι βλέπει ο Ελαραμπή δεν αντέχει 90 λεπτά. Άρα ξέρω ότι πρέπει να είναι μια αλλαγή αν παίξει βασικός, δεδομένη. Ίσως να προτιμά τον Ελαραμπή να έρχεται από τον πάγκο ως game changer που λένε στο χωριό μου. Ότι όταν βρίσκει κουρασμένη την αντίπαλη ομάδα στο τελευταίο 30 λεπτό και αυτός μπαίνει φρέσκος και με δυνάμεις, μπορεί να κάνει τη διαφορά. Είναι διάφορα που θα ζυγίσει στο κεφάλι του ο Πέδρο Μαρτίνς. Νομίζω αυτό είναι το ερώτημά του το ένα, και το δεύτερο είναι ποιος θα είναι ο παρτενέρ του Εμβιλά στον άξονα, αν θα είναι ο Μαντί Καμαρά ή αν θα είναι ο Μπουχαλάκης. Δεν βρίσκω κάποιο άλλο. Α, δεν μιλήσαμε καθόλου και για την απουσία του Ζαμπά, που okay, στο πρώτο μάτς δεν ήταν καλός, αλλά αυτό εδώ το μάτς, στο οποίο πιθανόν ο ΠΑΟΚ κάποια στιγμή στο παιχνίδι, δεν ξέρω σε ποια, από την αρχή, αν προηγηθεί ο ΠΑΟΚ, στο τέλος του, όταν αν μένει το 0-0 και ο Ολυμπιακός αναγκαστικά βγει μπροστά για να το κερδίσει, θα βρει χώρους. Θα μου πεις υπάρχει ο Μητρίτσα, σωστά. Mm. Αλλά ποτέ δεν είναι πρόβλημα να έχεις δύο γρήγορους που μπορούν να παίξουν στο χώρο. Αυτό εδώ το μάτς μπορεί να του πήγαινε πολύ του Ζαμπά. Ο Μητρίτσα θα φανεί πολύ στο σημερινό μάτς, είμαι σίγουρος. Αν θα είναι και ουσιαστικός, δηλαδή αν όλα αυτά που θα κάνει στους καινούς χώρους συνοδευτούν και από μια assist, συνοδευτούν και από ένα γκολ, δεν το ξέρω, γιατί σε κάποια μάτς η αλήθεια είναι αυτό λείπει από το Μητρίτσα, η ουσία. Αλλά νομίζω ότι θα είναι ένας παίκτης που θα μας απασχολήσει πολύ μέσα στο μάτς, είτε το ξεκινήσει βασικό ο Λουτσέσκου, που το βρίσκω ένα πιθανό σενάριο, είτε ακόμα και αν δεν το ξεκινήσει βασικό και τον δούμε κατά την διάρκεια του μάτς. Ναι, έτσι κι αλλιώς ο ΠΑΟΚ είναι η Ζαμπά ή η Μητρίτσα, δεν έχει άλλος υποψήφιος, δεν υπάρχει για να κάνει αυτή τη δουλειά. Σωστά, και επειδή okay, καμιά φορά επειδή λείπει και ο Ελκαντουρί, καμιά φορά που ξέρεις προτιμάει να παίζει με καλύτερους χειριστές της μπάλας και να έχει στο γήπεδο ταυτόχρονα και τον Μπίσεσβαρ και τον Ελκαντουρί, αλλά τώρα δεν υπάρχει και Ελκαντουρί. Οπότε η αλήθεια είναι ότι θα μου κάνει έκπληξη, και με δεδομένο ότι ο Λέγκλες Αουγκούστο θα είναι στο 10 πίσω από το Σεντερφόρ, θα μου κάνει έκπληξη ο Μητρίτσα να μην είναι στο αρχικό σχήμα. Ναι, ναι. Αυτό επίσης μου κάνει εντύπωση στον Ολυμπιακό, ήταν και το παιχνίδι της προηγούμενης εβδομάδος, που για μένα είναι φοβερό, είναι εντυπωσιακό ότι παίζει βασικός ο Μπουχαλάκης και περνάει τόσο πολύ το παιχνίδι του Ολυμπιακού από τα πόδια του. Είναι κάτι που δεν βλέπω εγώ, ρε Μιχάλη, στον Μπουχαλάκη, που τον βλέπω σε πολύ κακή κατάσταση, ας πούμε. Δηλαδή, την προηγούμενη εβδομάδα. Η αλήθεια αυτή είναι ότι είναι στη χειρότερη του κατάσταση στην εποχή του Μαρτίνς, ο Μπουχαλάκης. Το πρόβλημα για τον Μαρτίνς είναι ότι είναι στη χειρότερη κατάσταση στην εποχή του Μαρτίνς στον Ολυμπιακό και ο Μαντί Καμαρά. Και αυτό δημιουργεί τα προβλήματα. Και επίσης το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι ο Ολυμπιακός πια τη φετινή σεζόν, και κατά μένα αυτό είναι και μια εξήγηση γιατί δεν έχει πολύ παραγωγή στο παιχνίδι του, πέρα από την κακή κατάσταση του Μπουχαλάκη και του Μαντί Καμαρά, είναι ότι παίζει με έναν παίχτη στο 10, πολύ διαφορετικό από αυτούς που έπαιζε όλα αυτά τα χρόνια. Ο Αγκιμπού Καμαρά, ένα πολύ ταλαντούχο παιδί, αλλά δεν είναι ένα παιδί που παίρνει την ομάδα στις πλάτες του. Ένα παιδί που παίζει αυτή τη θέση πιέζοντας, τρέχοντας, τελειώνοντας φάσεις, λιγότερο δημιουργώντας. Δεν είναι αυτός που θα κουμπίσει στην μπάλα επάνω του και θα απλώσει το παιχνίδι και θα περνάει μπάλα τα πόδια του για να δημιουργηθούν οι φάσεις. Μεγάλο πρόβλημα αυτό. Γιατί είναι ένας διαφορετικός τρόπος παιχνιδιού για τον Ολυμπιακό. Παίζει επί της ουσίας με ένα δεκάρι που δεν είναι δεκάρι, αλλά είναι, πώς να το πω, 9.5. Και που όταν αυτό το παιδί βγάζει γκολ, τα προβλήματα μασκαρεύονται. Όταν όμως δεν βγάζει γκολ αυτός, και άρα πρέπει από τη δημιουργία να βγάλει ο Ολυμπιακός, τότε το πρόβλημα γίνεται ακόμα μεγαλύτερο, γιατί έχει έναν παίχτη λιγότερο στον άξονα δημιουργικό. Όταν έπαιζε εκεί ο Φορτούνης τα προηγούμενα χρόνια ή όταν έπαιζε εκεί ο Βαλμπουενά τα προηγούμενα χρόνια, ο Ολυμπιακός είχε έναν ποδοσφαιριστή που κυρίως συμμετείχε πάρα πολύ στην ανάπτυξη του παιχνιδιού. Τώρα με τον Αγκιμπού Καμαρά δεν το έχει αυτό. Έχει άλλα πλεονεκτήματα. Πρεσάρει πολύ καλύτερα ψηλά. Πράγματα που δεν έκανε ο Βαλμπουενά και ο Φορτούνης παίζοντας αυτή τη θέση. Όχι πολύ καλύτερα, πάρα πολύ καλύτερα.
Άλλωστε κάπως έτσι έχασε ο ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη, στο πρωτάθλημα, το 2-1. Mm-hmm. Από αυτήν την φοβερή πίεση του Αγκιμπού Καμαρά και των υπολείπων, αλλά ξεκινούσε από τον Αγκιμπού Καμαρά στο περίφημο μάτς του ΕΣΥΤΗ, θυμίζω, όπου ο Αγκιμπού Καμαρά τον πίεζε συνεχώς με το που έπαιρνε μπάλα ή ακόμα και πριν πάρει μπάλα και τον οδηγούσε είτε σε απευθείας λάθη είτε σε λάθος μεταβιβάσεις. Σε αυτό ο Αγκιμπού Καμαρά είναι ίσως ο καλύτερος παίκτης στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αλλά δεν έχει άλλα. Δεν θα δεις ποτέ να περνάει μπάλα από τα πόδια του για να φτιάξει τις επιθέσεις του Ολυμπιακού. Και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα όταν δεν είναι καλά και το οκτάρι σου, δηλαδή ο Μαντί Καμαρά και ο Μπουχαλάκης. Αυτή είναι και η εξήγηση γιατί ο Ολυμπιακός δεν παράγει ποδόσφαιρο. Εγώ δεν έχω την παραμικρή αμφιβολία για το τι φταίει. Αυτό φταίει. Ότι δεν παίζει με δεκάρι που να δημιουργεί. Ότι τα οκτάρια του είναι σε πολύ κακή κατάσταση όλη τη σεζόν και τα δύο, και ο Μπουχαλάκης και ο Μαντί Καμαρά. Και συνεπώς η δημιουργία αρχίζει να και τελειώνει από τα άκρα. Όπου δεν έχει και τους δύο πιο δημιουργικούς μπακ στον κόσμο. Δύο μπακ που είναι, έχουν καλές φυσικές δυνάμεις, ανεποκατεβαίνουν, αλλά στη δημιουργία υστερούν και ο Ρέαμτσουκ και ο Λαλά. Συνεπώς όλη αυτή η εξίσωση δεν λύνεται, είναι πολύ δύσκολο να λυθεί. Και γι' αυτό ακριβώς φαίνεται πολύ καλύτερα ο Ελαραμπή όταν παίζει, γιατί ο Ελαραμπή συμμετέχει πάρα πολύ στη δημιουργία του παιχνιδιού, ειδικά όταν η ομάδα χωλαίνει σε αυτό, σε σχέση με τον Τικίνιο που δεν το κάνει αυτό, πάει για κάθε μέσα στη μεγάλη περιοχή και περιμένει να του φέρουν την μπάλα εκεί με τις κατάλληλες προϋποθέσεις για να σκοράρει. Μιχάλη, τώρα στο κλείσιμο, ξέρεις τι θέλω να συγκρίνουμε αυτά τα δύο παιχνίδια που συζητάμε βέβαια από την αρχή της εκπομπής και το χθεσινό βραδινό και το σημερινό που έρχεται, αλλά να πάω μια εβδομάδα πίσω και να σταθώ στη φάση του τρίτου γκολ της Ρεάλ χθες, που είναι το πέναλτι που εκτελεί ο Μπενζεμά, και σε μια φάση που έγινε στην Τούμπα την προηγούμενη εβδομάδα, νομίζω σε ένα φάουλ του Κούρτιτς που βρήκε η μπάλα στο Ροντρίγκες κτλ. Στην Τούμπα το είδανε και είπανε παίζεται, και χθες χτυπάει η μπάλα στο κεφάλι και στο χέρι του παίκτη της City, το βλέπουν στο VAR και δίνουν πέναλτι. Γιατί? Ναι, αφού βρίσκει η μπάλα πρώτα στο κεφάλι και μετά στο χέρι. Αυτό λέγαν και οι παίκτες στη City βέβαια. Αλλά δεν είναι και πολύ μεγάλες οι διαφορές, τέλος πάντων. Πολλές οι διαφορές, μάλλον. Καταρχάς, δυστυχώς δεν θα ξεμπλέξουμε ποτέ με τον κανόνα του χεριού. Ποτέ. Δεν υπάρχει ποτέ. Ό,τι διαφοροποιήσεις και να κάνουν, πάντα το ποδόσφαιρο θα γεννά τέτοιου είδους φάσεις που πάντα θα υπάρχει ζήτημα για το αν ήταν χέρι ή όχι, για το αν ήταν πέναλτι ή όχι. Για μένα, στην εποχή του VAR, ο καλύτερος κανονισμός για το χέρι ήταν ο παλιός κανονισμός. Και όχι όλοι αυτοί οι καινούργοι. Δηλαδή να προσπαθείς να διακρίνεις αν ο ποδοσφαιριστής έχει πρόθεση. Στην εποχή του VAR, ξαναλέω, και όχι στην εποχή που ό,τι έβλεπε ο διαιτητής σφύριζε, και άρα ήταν πολύ δύσκολο να τον βάλουμε να δει και αν η μπάλα έχει βρει στο χέρι και αν υπήρχε πρόθεση. Ενώ μέσω της τεχνολογίας και των 800 διαφορετικών replay από 20 διαφορετικές κάμερες μπορούμε να καταλάβουμε αν η μπάλα πάει στο χέρι ή αν το χέρι πάει στην μπάλα. Για μένα ο καλύτερος κανονισμός είναι ο παλιός. Έχει πρόθεση ο ποδοσφαιριστής. Ήθελε να τη βρει την μπάλα με το χέρι. Δεν χτύπησε τυχαία κατά λάθος το χέρι του. Είναι πέναλτι. Δεν έχει πρόθεση. Που ξαναλέω, πλέον μπορούμε να το τσεκάρουμε. Δεν θα δίνουμε πέναλτι. Τώρα, στο ποδόσφαιρο ίδιες φάσεις δεν υπάρχουν ποτέ. Δηλαδή, αν την έδινες αυτές τις δύο φάσεις σε έναν διαιτητή που λες, θα έβρισκε έναν τρόπο να σου πει γιατί το ένα είναι πέναλτι και το άλλο δεν είναι πέναλτι. Θα σου μίλαγε για τη φυσική θέση του κορμιού ή του χεριού, για το πόσο ψηλά ήταν το ένα χέρι και πόσο ψηλά ήταν το άλλο χέρι. Η αλήθεια είναι ότι με τον τωρινό κανονισμό πιθανόν και εγώ, αν και διαφωνώ πάρα πολύ, να έδινα πέναλτι χθες. Γιατί, αντιλαμβάνομαι ότι ο Λαπόρτ σηκώνεται να κάνει άλμα, αλλά το χέρι που όντως η μπάλα βρίσκει χωρίς να κάνει κίνηση το χέρι του προς την μπάλα και να βρίσκει μετά την επαφή που κάνει το κεφάλι του με την μπάλα, το χέρι όμως είναι πάρα πολύ ψηλά για να αποδεχθείς ότι πρέπει να το σηκώσει τόσο ψηλά για να κάνει άλμα. Ναι. Δηλαδή είναι πάνω από το ύψος του κεφαλιού του. Μην το σηκώνεις τόσο ψηλά αφού ξέρεις ποιος είναι ο κανονισμός. Πήδα με τα χέρια ψηλά, αλλά όχι πάνω από το κεφάλι, τόσο ψηλά. Ξαναλέω, εγώ τέτοια πέναλτι δεν θα ήθελα να δίνονται. Αλλά ο διαιτητής πρέπει να σφυρίξει με τον κανονισμό που τρέχει τώρα. Ο κανονισμός που τρέχει τώρα λέει λοιπόν να διακρίνεις και την πρόθεση, που εδώ δεν υπάρχει,
αλλά να διακρίνεις και κατά πόσο τα χέρια του είναι σε φυσική θέση. Αν δεν είναι σε φυσική θέση και η μπάλα βρει εκεί, δεν είναι πέναλτι. Εδώ εκτίμησαν ότι δεν είναι σε φυσική θέση. Λέω, δεν θα βρούμε ποτέ άκρη με τον κανονισμό μας του χεριού. Πάντα, ό,τι και αν δίνεται, και πέναλτι να μην δίνονταν χθες, πάλι κουβέντα θα είχαμε από τη Ρεάλ, γιατί δεν δόθηκε αυτό πέναλτι. Δεν θα βρούμε άκρη ποτέ. Είναι πολύ δύσκολο να βρούμε άκρη με τον κανονισμό του χεριού. Έτσι είναι, θα μας ταλαιπωρεί. Όσο δεν το... όσο το αφήνουν έτσι. Και φαίνεται αυτό, είναι ο κανονισμός που αλλάζει πιο συχνά από οποιονδήποτε άλλο στο ποδόσφαιρο. Ειδικά δεν τα τελευταία χρόνια τον αλλάζουμε κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο. Προσθέτουμε και μια λεπτομέρεια, αν βρει πριν σε άλλο μέρος σώματος, αν δεν βρει, αν είναι σε φυσική θέση, αν έχει πρόθεση, αν δεν έχει πρόθεση. Βάζουμε ένα σωρό παραμέτρους για να κάνουμε την κάθε φάση, νομίζω, ακόμα ναι, πιο... Πρέπει να βρουν μια άκρη. Ξέρω εγώ να αποφασίσουν ότι όλα τα χέρια μέσα στην περιοχή είναι πέναλτι. Μόνο αν είναι κολλημένο στο σώμα, ας πούμε, εκεί δεν είναι πέναλτι. Απλά να τελειώνουμε, ρε φίλε. Αν είναι λίγο, αν είναι προέκταση του σώματος, τον όγκο, το ένα, το άλλο, φτάνει. Φτάνει και ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Και μαλώνουμε μεταξύ μας. Εσύ δεν ξέρεις και εγώ ξέρω. Αυτά. Φτάσαμε στη μία. Θα σε ακούσουμε το βράδυ μετά το τέλος του αγώνα. Βεβαίως. Βέβαια, θα δω με μεγάλη προσοχή το πρώτο ημίχρονο. Το δεύτερο θα το βλέπω με κλεφτές ματιές. Αν υπάρξει παράταση, και αυτή θα τη δω με μεγάλη προσοχή. Εντάξει. Ευχαριστώ. Γιατί υπάρχει και εκπομπή, κατάλαβες. Έχουμε και αυτό το μπελά. Όλοι μαζί στην εκπομπή σήμερα. Δεν ξέρω, η Αριάννα είχε πυρετό χθες, όχι COVID, αλλά δεν ξέρω πώς θα είναι σήμερα και θα τα καταφέρει. Τι φάγατε δηλαδή, εσύ και ο Σαμπράκος, έχετε... Τι να κάνουμε, χάσαμε τη στάρ. Χάσαμε τη στάρ και έχουμε χάσει το βηματισμό μας. Εντάξει. Έγινε, Μιχάλη, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, Γιώργο, να είσαι καλά.